Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, δημοσιογράφο και λέκτορα δημοσιογραφίας στο City University of London, τον καλό φίλο Γιώργο Νέγκα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλά, είμαι μια χαρά. Καταρχάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι έχεις διακόψει μάθημα για να μας ενημερώσεις και είναι προς τιμήν μου αυτό. Συνεχίζουμε πίσω, μια χαρά. Εντάξει, λοιπόν, δεν ήταν έκπληξη μόνο η ημερομηνία, γιατί οι εκλογές θα γίνονταν έτσι για αλλιώς, ήταν γνωστό. Γιατί επέλεξε ο Ρίση, θα το λέω με, στον ελληνικό του, με το μικρό του, την Τετάρτη Ιουλίου, θέλει να δώσει μήνυμα για την ημέρα της Εθνικής Εορτής των ΗΠΑ. Αυτή η είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου που προσπαθούν να απαντήσουν και εντός του κόμματος. Διότι πάρα πολλοί είναι οι συντηρητικοί βουλευτές που δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν περίμενε να κάνει τις εκλογές, ας πούμε, τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο, πιο κοντά στο τέλος της θητείας του, όπως θα έπρεπε να κάνει έτσι κι αλλιώς. Αυτό που φαίνεται είναι ότι επικράτησε εντός του κόμματος μία γνώμη ότι τα πράγματα πάνε, ας πούμε, καλά κατά τη γνώμη τους, γιατί χθες είχαμε τα στοιχεία του πληθωρισμού τα οποία ανακοινώθηκαν και είναι στο 2,3%, που είναι πολύ κοντά στο στόχο που είχε θέσει ο ίδιος ο Σούναγκ για 2%. Την ίδια στιγμή έχει το πρόγραμμα της ΔΑ για την απέλαση των μεταναστών που έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή σου, το οποίο φαίνεται ότι καθυστερεί. Οπότε αν πήγαινε τις εκλογές Νοέμβριο, ενδεχομένως θα έχει ένα πρόβλημα ότι συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι αυτό το πρόγραμμα που έχουν δημιουργήσει δεν λειτουργεί. Οπότε υπήρχαν τρεις απόψεις εντός του κόμματος. Είναι ότι τα πράγματα πάνε εντάξει, τα πράγματα δεν θα πάνε καλύτερα και τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ χειρότερα. Οπότε ας τις κάνουμε τώρα για να ανακοινωθούν τώρα, γιατί πρέπει να τις ανακοινώσει και πριν κλείσει για ένα διάστημα η Βουλή. Οπότε τις ανακοινώνει τώρα για να γίνουν την 5η, 4η Ιουλίου. Λοιπόν, 20. Τουλάχιστον μονάδες η απόσταση από τους εργατικούς. Μην πω και πολύ παραπάνω, γιατί υπάρχουν και μετρήσεις που φέρουν να υπάρχει το 3 μπροστά στη διαφορά. Υπάρχει ελπίδα για τον κύριο Σούνακ, υπάρχει ελπίδα για τους Τόρις, ή είναι αυτό που λέμε η ανακοίνωση ενός προαγγελθέντος θανάτου αυτές οι εκλογές? Είναι μια πολύ δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, γιατί όπως είπες πρέπει αρχικά να ανατρέψουν μια μεγάλη δημοσκοπική διαφορά των 20 μονάδων. Ωστόσο, έχουμε δει στην πρόσφατη ιστορία ότι το ένα μεγάλο δημοσκοπικό προβάδισμα δεν σημαίνει απαραίτητος τίποτα, και η Τερέζα Μέη πήγε σε προώρες εκλογές με 15 μονάδες μπροστά, έπρεπε με μόλις 2. Ωστόσο, το κλίμα εδώ φαίνεται ότι είναι διαφορετικό, γιατί εδώ είχαμε τώρα και τις τοπικές εκλογές πριν κάποιες εβδομάδες, που και εκεί χάσανε περίπου 500 θέσεις σε τοπικά συμβούλια. Και από την άλλη μεριά, οι Τόρις δεν έχουν μόνο τους εργατικούς, έχουν το κάποιο πιο δεξιό κόμμα από αυτούς, το λεγόμενο Reform, το διάδοχο κόμμα του οποίου στην οποία παρουσία έχει ο Νάιτελ Φάραντζ, οπότε δέχεται μια διπλή επίθεση και χάνει ψηφοφόρους και από τις δύο μεριές. Οπότε φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολο να ανατραπεί αυτό το κλίμα. Το ερώτημα δεν είναι αν θα κερδίσει ο Σούνακ. Αυτό που είναι στην κοινή γνώμη, το ερώτημα είναι κατά πόσο ο κύρ Στάρμερ των εργατικών θα καταφέρει να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους και να πάρει αρκετές έδρες ώστε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό είναι στην ουσία το διακύβευμα πλέον της εκλογικής αναμέτρησης. Γιώργο, είναι προσωποποιημένη αυτή η εκλογή, γιατί ο Σούνακ δεν έχει περάσει ποτέ ως υποψήφιος πρωθυπουργός στη Βάσανο, έτσι. Διορισμένος είναι. Είδαμε το πείραμα, το καταστροφικό πείραμα Τρας. Και ήρθε ο Σούνακ να βγάλει τα κάστανα τη φωτιά, αν τα μπόρεσε να τα βγάλει. Από την άλλη πλευρά έχουμε έναν εργατικό, ο οποίος και αυτός δεν έχει ουσιαστικά ποτέ κριθεί εκλογικά. Είναι προσωποποιημένη αυτή η μάχη ή είναι καθαρά πολιτική μάχη στο Ηνωμένο Βασίλειο? Νομίζω είναι μια καθαρά πολιτική μάχη, αλλά όχι ενδεχομένως με τα ιδεολογικά προσήματα που να έχουμε συνηθίσει εμείς κάπως στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό που έχει να αντιμετωπίσει ο Σούνακ κυρίως είναι ότι εκπροσωπεί πλέον ως ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας την 14ετή διακυβέρνηση της χώρας από τους συντηρητικούς. Οπότε είτε ήταν αυτό στην κυβέρνηση είτε όχι, κουβαλάει την κληρονομιά του David Cameron, της Theresa May, του Boris Johnson, της Liz Truss και την δική του. Οπότε κάτι τέτοιο στην ουσία πρέπει να δικαιολογήσει τι διαφορετικό θα κάνει στην επόμενη πενταετία, άρα 14-5 σε 19 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις προφανώς, όλοι οι πρωθυπουργοί που ήταν σε αυτή τη θέση, όταν είχαμε κορονοϊό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κρίση στην Ανατολή, δεν βοηθούν, αλλά δεν είναι αυτά τα ζητήματα που φαίνεται ότι επικρατούν στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο. Είναι κυρίως τα θέματα για το σύστημα υγείας, που πρέπει να λάβει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, είναι η ακρίβεια που κάπως περιορίζεται. Αυτά είναι τα ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο. Και εδώ χρειάζεται να πείσει.
Και εδώ είναι η δυσκολία. Πώς θα πεις ότι θα κάνεις κάτι διαφορετικό όταν εσύ είσαι στην εξουσία εδώ και 14 χρόνια. Σωστό. Ξέρω ότι σε περιμένουν οι φοιτητές σου για να τους εξετάσεις και σε παρακαλώ πάρα πολύ να είσαι επίοικης μαζί τους, έτσι, γιατί όλοι έχουμε περάσει από αυτό. Μία τελευταία ερώτηση, η οποία δεν είναι πολιτική. Είναι ερώτηση, πώς να το πω, lifestyle. Εχθές, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, ακουγόταν ο ύμνος του Τόνι Μπλερ της νίκης στις τελευταίες εκλογές. Τον τρολάρανε, δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Τι ακριβώς έγινε? Γιατί εγώ όταν το άκουσα, λέω, δεν ακούω κάτι, δεν ακούω καλά. Όχι, όχι. Αυτό που συνέβη είναι στην ουσία. Αρχικά αυτό που συζητάς, μετά να συζητήσουμε το γεγονός ότι βγήκε έξω να κάνει μια ανακοίνωση. Και έριχνε τουλούμια. Και έριχνε τουλούμια, έτσι. Αυτό τώρα δεν ξέρω ακριβώς και το επικοινωνιακό τι είχαν κατά νου, αλλά στην ουσία η κοινή λογική στην Downing Street είναι όταν ένας πρωθυπουργός κάνει ανακοίνωση εκτός της Downing Street, είναι σαν να λέει ότι όχι δεν ανήκω σε αυτό το κτίριο, αλλά κάνω μια ανακοίνωση σχετικά με το αν θα πρέπει να είμαι σε αυτό το κτίριο μέσα ή όχι. Όταν είναι μέσα, είναι ότι όχι, εγώ εδώ είμαι και μένω. Οπότε να ανακοινώσω εκλογές εξωτερικά ήταν λίγο δύσκολο. Το να το κάνει εξωτερικά, στη βροχή όπως είπαμε, το να ανοίγει το πρόβλημα ότι η Downing Street προφανώς είναι κλειστή με πύλες, με αστυνομικούς. Αλλά η πρόσβαση στη Downing Street είναι δημόσιο πεζοδρόμιο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί η αστυνομία, να περιορίσει κάτι. Οπότε βασικά εκεί ήταν ένας πολύ γνωστός, ας το πούμε τώρα, τρόλερ μεταξύ μας, αλλά διαδηλωτής στην ουσία, ναι, ο οποίος έγινε πολύ γνωστός στην περίοδο του Brexit και στην ουσία έπαιξε αυτό τον ύμνο, ο οποίος συνδέεται με την εκλογική νίκη του Blair το 97, και στην ουσία ο στίχος του τραγουδιού είναι «Things can only get better». Τα πράγματα μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε. Οπότε, ναι, ήταν ένα, ας πούμε, τρολάρισμα την ώρα που ο κύριος Σούνακ ανακοίνωνε τις εκλογές. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ αυτό έχω να πω πουθενά αλλού. Πραγματικά σε αυτά πρωτοπορούν στο έπακρο. Γιώργο μου, χίλια ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα.